Λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το τι είναι η συζήτηση αυτή σήμερα, ένα φιάσκο δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία και για όλους τους ισχυρισμούς της εδώ και περίπου 2-2,5 χρόνια όσο κρατάει αυτή η υπόθεση, όπως και τους ισχυρισμούς του κινήματος αλλαγής, αποδεικνύεται κατά κύριο λόγο από τη φυγομαχία του Προέδρου της, του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και όλων των βουλευτών υπουργών της. Και προφανώς, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης ήξερε ότι θα δεχθεί αυτήν την πολιτική κριτική από τη μεριά της αντιπολίτευσης, είχε προετοιμάσει την υπεράσπισή του ο κύριος Λιβανός, την οποία ήρθε εδώ και μας την ανέγνωσε σε σχέση με το επιχείρημα περί του διαχωρισμού μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Να σας θυμίσω ότι οι βουλευτές υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανήκουν και στις δύο εξουσίες, και στην εκτελεστική και στην νομοθετική. Και το γεγονός ότι επιλέγεται από τον κύριο Μητσοτάκη με προπέτασμα, με πρόφαση μάλλον, την μη συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας σε μια συζήτηση που αφορά το κοινοβούλιο, η μη εμφάνισή του εδώ σήμερα δείχνει κάτι άλλο. Δείχνει ότι δεν θέλει να πάρει επάνω του μια πολιτική επιλογή την οποία την κάνει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να τηρήσει τις εσωκομματικές του ισορροπίες, δηλαδή τις απαιτήσεις της ομάδας Σαμαρά στο εσωτερικό σας, η οποία ομάδα Σαμαρά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ζητά την κεφαλή του Αλέξη Τσίπρα επιπίνακι, μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη και με διάφορους άλλους ακροδεξιούς, τους οποίους έχετε μαζέψει εκεί στη Νέα Δημοκρατία και κατά τα άλλα παριστάνεται το κεντρό μεταρρυθμιστικό φιλελεύθερο κόμμα. Εξάλλου, η κεντρώα μεταρρυθμιστική στροφή σας φάνηκε και από το ποιον επιλέξατε να εισηγηθεί την σημερινή σας πρόταση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τώρα, να σας πω όμως τι καταφέρνει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτά. Και τον κύριο Σαμαρά καταφέρνει να μην ικανοποιήσει και εμφανίζεται ως πολιτικά δηλός να έρθει να υπερασπιστεί εδώ το πολιτικό αφήγημα και τον πολιτικό ισχυρισμό και όλη αυτή την πολιτική στρεψοδικία την οποία χρησιμοποίησε για να ανέλθει στην εξουσία. Επί δύο χρόνια η προσπάθεια που γινόταν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να βγουν στην επιφάνεια ζητήματα διαφάνειας και η διαφθορά του παλιού πολιτικού συστήματος το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα, στην πραγματικότητα απαντώνταν με τι, ότι δήθεν αυτό ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δεν έχει καν το κουράγιο σήμερα να έρθει να υπερασπιστεί την πολιτική εκείνη που τον έφερε στην εξουσία για άλλη μια φορά, μετά το μάτι και τον διορισμό του κυρίου Τσουβάλα που πρώτα ζήταγε την παρέτησή του, στη συνέχεια τον έκανε επικεφαλής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μετά το προσφυγικό, όπου στην αρχή το προσφυγικό ήταν ζήτημα που σχετιζόταν με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να φυλάξει τα σύνορα, στη συνέχεια έγινε γεωπολιτικό ζήτημα. Μετά την κολοτούμπα στο Μακεδονικό. Έρχεται και η τέταρτη μεγάλη πολιτική κυβίστηση από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη. Πλέον αφήνει στην άκρη και βάζει άλλους να υπερασπιστούν εκείνη την βασική πολιτική επιλογή του, την οποία χρησιμοποίησε για να ανέλθει στην εξουσία. Και ήταν μεγίστη υποκρισία να χρησιμοποιηθούν αυτές οι νομικές ψευδοερμηνείες περί του διαχωρισμού της εκτελεστικής από την νομοθετική εξουσία για να δικαιολογηθεί η απουσία του κ. Μητσοτάκη από μια μάχη την οποία ο ίδιος είχε αναδείξει ως μέγιστη πολιτική μάχη όλο το προηγούμενο διάστημα. Η κατάσταση λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κρίσιμη, πολύ κρίσιμη, αλλά καθόλου σοβαρή. Όπως έλεγε και ένας αυστριακός συγγραφέας εξαιρετικά σημαντικός, διότι η προκαταρκτική επιτροπή για την οποία συζητάμε σήμερα, ξέρετε, δεν είναι η μοναδική που βρίσκεται ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει και μια άλλη επιτροπή προκαταρκτικής εξέταση. Υπάρχει και μια άλλη προκαταρκτική εξέταση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη,
και η οποία είναι αντίστοιχη σοβαρότητας και αντίστοιχη τεκμηρίωσης με την, προκαταρκτική επιτροπή, την οποία θέλετε σήμερα να συστήσετε. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται? Περί των καταγγελιών του βουλευτή σας, του κυρίου Παπαδημητρίου, σύμφωνα με τις οποίες καταγγελίες η προηγούμενη κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου μοίραζε χασίς, λέει, σε ξένους ανταποκριτές, σε αποκριτές του τύπου, ώστε να ασκούν κριτική στον κύριο Μητσοτάκη. Θα μπορούσαμε, και η σοβαρότητα θα είναι, αν συζητάμε περί αυτού του ζητήματος σήμερα, διότι και η προκαταρκτική επιτροπή, την οποία εσείς προτείνετε για τον κύριο Λόπο, είναι στίχου σοβαρότητας. Με αντίστοιχη τμήρωση έρχεται ενώπιον του κοινοβουλίου. Διότι προσέξτε να δείτε. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος σας είπε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά. Στα νομικά του ήταν απολύτως σαφής ότι δεν μπορεί να αναζητάτε τον ηθικό αυτούργο ενός εγκλήματος για τον οποίο δεν γνωρίζετε και δεν κατονομάζετε τον ηθικό αυτούργο. Αυτή είναι η άλλη τάση νομικής. Όμως, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι η πολιτική σκοπιμότητα. Δεν είναι τα νομικά εδώ. Διότι τα νομικά σας δεν αντέχουν ούτε ενώπιον ενός πρωτοετούς φοιτητή ή μιας πρωτοετούς φοιτήτριας της νομικής σχολής. Ο τραγέλαφος όμως αυτός δεν πάβει να είναι και επικίνδυνος. Και γι' αυτό λέω ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κρίσιμη για τη χώρα, κρίσιμη για τη δικαιοκρατία, για το αίσθημα δικαίου των πολιτών, αλλά και για το μέλλον. Διότι ποια είναι η πολιτική σκοπιμότητα που καθοδηγεί όλη αυτή την θεωρία περισκευωρίας? Η πολιτική σκοπιμότητα που καθοδηγεί τη θεωρία περισκευωρίας είναι η προσπάθεια για τη συγκάλυψη ενός τεράστιου πολιτικού και οικονομικού σκανδάλου. Ενός σκανδάλου παγκόσμιας εμβέλειας μέσω της κατασκευής ενός ψευδοσκανδάλου που είναι η σκευωρία. Το ψευδοσκάνδαλο της χωρίς λειτουργεί δηλαδή ως προπέτασμα καπνού για να μην ακούγεται μία και μόνη λέξη. Το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οπεδήποτε γίνεται λόγος για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τόσο το Κινάλ όσο και η Νέα Δημοκρατία έρχονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Σε τι συνίσταται λοιπόν αυτό το σκάνδαλο της Νοβάρτης, θα σας πω πάρα πολύ σύντομα, διότι θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα πούμε στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και να έρθετε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και επειδή βλέπω ότι πολλοί θέλετε να χαρακτηρίζετε το σκάνδαλο αυτό ως εταιρικό σκάνδαλο, ως σκάνδαλο χωρίς πολιτικές προεκτάσεις, ως σκάνδαλο το οποίο δεν αγγίζει τις πολιτικές ηγεσίες που κυβερνούσαν τη χώρα για 30-40 χρόνια. Να σας θυμίσω ότι δεν είναι μόνο σκάνδαλο δωροδοκίας ιατρών. Είναι και σκάνδαλο υπερτιμολόγησης φαρμάκων. Και αυτό, ηρίστο εμπαρόδο, το αποδέχθηκε και η κυρία Μπακογιάννη στη σύντομη τοποθέτησή της πριν από μερικές ώρες. Ξέρετε όμως ότι η υπερτιμολόγηση φαρμάκων δεν γίνεται χωρίς υπογραφή υπουργού. Δεν τιμολογούν οι εταιρείες μόνες τους. Δεν καθορίζουν οι εταιρείες μόνες τους το ύψος της τιμής του φαρμάκου. Απαιτούνται υπογραφές υπουργών. Απαιτούνται παρεμβάσεις υπουργών. Διότι είναι οι υπουργοί εκείνοι που βάζουν την τελική υπογραφή στο δελτίο φαρμάκου τιμών. Αν λοιπόν έχουμε πράγματι, όπως η κυρία Μπακογιάννη είπε προηγουμένως, σκάνδαλο υπερτιμολόγησης φαρμάκων, κάποιος υπουργός θα πρέπει να δώσει λόγο για αυτόν. Και ακριβώς με αυτή την έννοια λέμε ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης έχει πολιτικές προεκτάσεις. Μερικά παραδείγματα εξαιρετικά διαφωτιστικά υπάρχουν στο πόρισμα για την περίοδο 2011-2012. Το παράδειγμα του φαρμάκου Γκυλένια είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό, διότι Γκυλένια, διότι το είπα στα γερμανικά. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι ενώ η τιμή του φαρμάκου αυτού έπρεπε να καθοριστεί με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές που τότε υπήρχαν, περίπου στα 1.850 ευρώ χονδρική τιμή και όχι νοσοκομιακή τιμή την οποία επικαλείστε, καθορίστηκε με στρογγυλοποίηση στη δεκάδα, όλος τυχαίως, στα 1.930 ευρώ. Και στη συνέχεια, στο νέο δελτίο φαρμάκων, το οποίο εκδόθηκε μερικούς μήνες μετά,
τιμολογήθηκε στα 1.920 ευρώ. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα 5, από τα 150 παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαν, τα οποία έλεγξαν οι επιθεωρητές, 5 από τα 150, και συγκροτούν την πραγματική εικόνα του πραγματικού σκανδάλου, η οποία οδηγεί στη συνέχεια στη θεωρία περί της σκευωρίας. Και θα σας πω κάτι για τις σκευωρίες. Μην το λέτε τόσο φωναχτά, κύριε Τσανακόπλε, διότι για σκευωρία έχει μιλήσει από τούτο κύριε εδώ Τσανακόπλε, το βήμα και ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Κύριε Τσανακόπλε, για σκευωρία από τούτο εδώ. Δεν ξέρω, μπορεί να μην σας αρέσουν αυτά κύριος, που λέω, αλλά να καταλαβαίνω πω. Ότι θέλετε τον κύριο, το χρόνο του κύριου Λοβέρδου. Ο να ξέρετε, κύριος, εγώ σας. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος, λοιπόν, κύριε Τσανακόπλε, είχε μιλήσει από αυτό ένα εδώ λεπτό. Το βήμα. Κύριε, θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Θα τελειώσω. Θέλετε τον χρόνο του κύριου Λοβέρδου, το καταλαβαίνω. Ο κύριος Λοβέρδος μίλησε 12 λεπτά. Απλώς σας λέω ότι είμαστε στα 11 λεπτά. Εντάξει, ευχαριστώ. Επίσης, κάποιος άλλος που είχε μιλήσει για σκευωρία ήταν ο κύριος Παπαντονίου. Επίσης στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Του κυρίου Παπαντονίου. Λοιπόν, αφήστε. Λοιπόν, πολλοί λοιπόν είχαν μιλήσει για σκευωρία από αυτό εδώ το βήμα. Κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ, κύριε Πλεύρη. Θα έλεγα, όταν μιλάτε για σκευωρίες, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Τώρα, κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ, κύριε Μπαλάφα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να πω κι άλλα για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Κύριε Μπάρκα, σας παρακαλώ. Θα μπορούσα να πω κι άλλα για το σκάνδαλο Νοβάρτης, για τους όρους με τους οποίους υπήρχε, θα τα πει και ο κύριος Πολάκης, εσωτερική πληροφόρηση της Νοβάρτης για το κούρεμα των ομολόγων και το PSI. Θα μπορούσα να πω για το γεγονός ότι η Νοβάρτης είχε επιλέξει την Ελλάδα ως χώρα η οποία είναι εξαιρετικά ανοιχτή. Ήταν εξαιρετικά ανοιχτή. Κύριε Τζανακόπλε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Ξεπεράσατε και εσείς τα 12 λεπτά τώρα. Σας αρέσουν αυτά που λέω. Όχι, δεν είναι. Κύριε Τζανακόπλε, χώρα αναφοράς. Σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, είναι χώρα αναφοράς η Ελλάδα για 29 αρχικά και 50 χώρες στη συνέχεια. Άρα εδώ πρόκειται για σκάνδαλο διεθνούς εμβέλειας. Αλλά θα κλείσω. Και θα κλείσω λέγοντας το εξής για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ας πούμε τώρα για την θεωρία της σκευωρίας. Η θεωρία της σκευωρίας ξεκίνησε καταρχάς με την καταγγελία που γινόταν από την τότε αντιπολίτευση Μίζωνα και Ελλάσσονα ότι δήθεν τους προστατευόμενους μάρτυρες τους είχε καθοδηγήσει και τους είχε βάλει να πούν αυτά τα οποία είπαν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ένας μυστικός κύκλος ο οποίος καθοδηγούσε πίσω από τις κουρτίνες τα νήματα κτλ. Αυτά τα ξεχάσαμε τώρα. Αυτά δεν υπάρχουν. Σήμερα η θεωρία της σκευωρίας στηρίζεται πάνω σε δύο καταθέσεις. Της κυρίας Ραϊκού και του κυρίου Αγγελή. Και για 30 δευτερόλεπτα επιτρέψτε μου. Ρωτώ, με ποιο κριτήριο θα κρίνουμε την αξιοπιστία των καταθέσεων της κυρίας Ραϊκού και του κυρίου Αγγελή? Διότι η κυρία Ραϊκού, όταν έφυγε από την εισαγγελία διαφθοράς, κατήγγειλε ότι ο λόγος για τον οποίο φεύγει είναι ότι κάποιος δεν την αφήνει να διερευνήσει το σκάνδαλο Νοβάρτης, για το οποίο υπάρχουν, λέει στην επιστολή παραίτησής της, υπάρχουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Σήμερα η κυρία Ράκη... Κύριε Τζανακόπλε, έχετε φτάσει τα 14 λεπτά. Τη θεωρία Ρασπούτη. Θα τελειώσει, θα ολοκληρώσετε ή θα συνεχίσετε? Θέλω ένα λεπτό. Λοιπόν, είχατε πει πριν λίγο 30 δευτερόλεπτα, κύριε Τζανακόπλε. Το κριτήριο στη βάση του οποίου επιλέγουμε την σημερινή κατάθεση της κυρίας Ράικου ή την κατάθεση της κυρίας Ράικου πριν από 20 μέρες, εν πάση περιπτώσει, και όχι εκείνη την πολιτική, την τοποθέτησή της, ποιο είναι? Θα σας πω ποιο είναι το κριτήριο. Το κριτήριο είναι το κριτήριο της πολιτικής σκοπιμότητας. Το ίδιο ισχύει δε και για τον κύριο Αγγελή, για τον οποίο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, να πούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ότι σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις έχει πει 4 διαφορετικά πράγματα και το ερώτημα είναι με ποιο κριτήριο επιλέγουμε το 4 ή το 3. Κύριε Τζανακόπλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε φτάσει τα 15 λεπτά. Δεν έχει φτάσει κανένας άλλος ομιλητής στα 15 λεπτά. 21 λεπτά. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κύριε Τζανακόπλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τα ακούσετε.
θα βρεθείτε στη δύσκολη θέση. Κύριε Τζανακόπλε, εγώ προσπαθώ να φτιάξω το πρόεδρο. Να ακούσετε το χρόνο, αλλά... αυτά τα οποία εσείς προκαλέσατε. Κύριε Τζανακόπλε, λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα λέω, πολύ. Λοιπόν, δεν έχει, πρέπει να ολοκληρώσετε την ομιλία σας. Η θεωρία της Κεβορίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά το προπέτασμα καπνού ή για να μπορέσετε να... Κύριε Τζανακόπλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Κανένας άλλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν έχει μιλήσει. Σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όσο και να θέλετε, κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω και θα πω αυτά τα οποία θέλω να πω. Μα κύριε Τζανακόπλε, εσείς ο ίδιος μου ζητήσατε να μην ξεπεράσουμε το χρόνο και έχετε φτάσει στα 15 λεπτά. Μα πώς γίνεται αυτό? Εσείς ο ίδιος μου ζητήσατε. Ο ίδιος μου ζητήσατε να μην μιλήσουμε παραπάνω χρόνο και φτάσατε τα 15 λεπτά. Ρωτήστε όταν είπα ότι δεν πρέπει να μιλάνε οι μιλητές παραπάνω. Ο κύριος Νοβέρδος μίλησε 12 λεπτά. Δεν σας κατάλαβα. Και βεβαίως σας κάνω παρατήρηση με βάση το χρόνο. 6 λεπτά ήταν ο χρόνος σας. Ο κύριος Λιβανός δεν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς μιλήσατε και ο κύριος Νοβέρδος που μίλησε. Σας παρακαλώ. Με βάση τον κανονισμό, κύριε Τζανακόπλε, ο κύριος Λοβέρδος που ήταν εδώ η κυρία Γεννηματά, μίλησε το μισό χρόνο.